Και να σας δείξω, έχω μπροστά μου ένα βιβλίο, να το δούμε έτσι, για να καταλάβετε στο περίπου. Είναι το βιβλίο, το φωτογραφικό βιβλίο «Η αθέατη Κρήτη». Και σε αυτό ακριβώς, με αφορμή λοιπόν αυτό το βιβλίο και γι' αυτό το βιβλίο θα μιλήσουμε και να ευχαριστήσω πολύ την εικαστικό, την κυρία Μαρία Χουλάκη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Μια πολύ ωραία, ένα πολύ όμορφο βιβλίο, καλοδουλεμένο λοιπόν βιβλίο, και πολύ ωραιότερο είναι το περιεχόμενο, και θέλω να αναφερθούμε στο περιεχόμενο. Είναι ένα φωτογραφικό βιβλίο και εδώ είναι η Κρήτη, έτσι κυρία Φουλάκη. Είναι η Κρήτη και είναι η Κρήτη μέσα από τη ματιά 20 διαφορετικών φωτογράφων, όχι μόνο Ελλήνων και Γάλλων και ενός Ισπανού, οι οποίοι επισκέφθηκαν τον τόπο μας από το 2015 έως το 2022. Κατέγραψαν με τη δική τους φωτογραφική ματιά την άβρα της Κρήτης, και με αυτές τις φωτογραφίες έγινε αυτή η έκδοση με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, που θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί αγκάλιασε αυτό το εγχείρημα με πολύ ενθουσιασμό και πρόβλεψη για την αναπτυξιακή διάσταση αυτού του εγχειρήματος. Ένα εγχείρημα το οποίο επί της ουσίας, κυρία Χουλάκη, μας φέρνει στην επιφάνεια την Κρήτη που όλοι ζούμε εδώ και τη γνωρίζουμε, ή ακόμη και επισκέπτες και επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες μπορεί να γνωρίζουν την Κρήτη. Αλλά είναι μια άλλη οπτική. Και το λέω αυτό με αφορμή φυσικά και τον τίτλο, «Η αθέατη Κρήτη». Η οπτική λοιπόν των φωτογράφων, που μπορεί απλά να έρθουν γιατί αγάπησαν την Κρήτη, όχι γιατί μένουν στην Κρήτη. Ναι, ακριβώς. Σε αυτό τον πρώτο κύκλο φιλοξενίας φωτογράφων, που διήρκησε 7 χρόνια, όπως σας είπα, δεν υπήρχε μία θεματική. Οι φωτογράφοι ήταν ελεύθεροι να εισπράξουν αυτή την ιδιαίτερη άβρα του τόπου, και αυτό ήταν και το ζητούμενο. Είναι και το υλικό που παρακολουθούμε, σωστά κυρία Χουλάκη? Ακριβώς. Είναι εικόνες απρόσμενες κάποτε, τις οποίες εμείς μέσα από την καθημερινότητά μας έχουμε χάσει πια την δυνατότητα να τις παρατηρούμε, αλλά μια φρέσκια ματιά ενός φωτογράφου που έρχεται για να ανακαλύψει πρώτη φορά την Κρήτη και και το ιδιαίτερο τοπίο της, νομίζω ότι δίνει αυτή τη διάσταση, η οποία σιγά σιγά χάνεται βέβαια από τον τόπο, και η προσπάθεια η δική μου είναι ακριβώς να διασώσω ό,τι μπορούμε να διασώσουμε ακόμη, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η σύγχρονη μνήμη της Κρήτης, την οποία μετά από λίγα χρόνια ίσως και να αναπολούμε. Και είναι και αυτός ο στόχος λοιπόν του μη κερδοσκοπικού φορέα, της Φωτοξένια, που ουσιαστικά διοργανώνει και την παρουσίαση και του βιβλίου. Να πούμε βέβαια ότι θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα της Πειραματικής Σκηνής, από τις 7 μέχρι τις 9. Είναι ο στόχος λοιπόν η διάσωση και η προβολή της ακριβώς, επειδή δεν υπήρχε ένας αντίστοιχος φορέας που να εστιάζει μόνο στη φωτογραφία και στη σύγχρονη φωτογραφία και στην υποστήριξή της στην Κρήτη. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσα να σκεφτώ για να υποστηρίξω αυτή τη διάσταση ήταν η δημιουργία μιας αστικής μου κερδοσκοπικής εταιρείας, που έχει αποκλειστικά αυτόν το στόχο. Με αφετηρία το 2015, έτσι, κάνοντας και μια ιστορική αναδρομή στη Φωτοξένια, γιατί διαβάζω εδώ έτσι, την ιστορική λοιπόν διαδρομή, θα πω εγώ, του φορέα αυτού. Εντυπωσιακή διαδρομή, και θέλω να μας μιλήσετε λίγο για αυτή τη διαδρομή. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν πήγα για πρώτη φορά στο φεστιβάλ της ΣΑΡ, στη Νότια Γαλλία, και ανακάλυψα ότι η φωτογραφία είναι μία τέχνη με πολύ μεγάλες δυνατότητες και με μία μοναδική δυνατότητα διάδρασης, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μία γέφυρα
ανάμεσα σε αυτό το διεθνές φεστιβάλ και στην Κρήτη. Mm-hmm. Ξεκίνησα λοιπόν με ένα low profile, με μια προσωπική πεποίθηση ότι θα τα καταφέρω. Ένα μοναχικό δρόμο, ο οποίος όμως με οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο τώρα πια έχει εγκαλιαστεί από πολύ σημαντικούς φορείς στην Κρήτη και που δεν είναι μόνο η περιφέρεια, είναι και μεγάλα ξενοδοχεία, όπως είναι το Ίδρυμα Μαμιδάκη στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο είναι ευαισθητοποιημένο τώρα και 33 χρόνια στις φιλοξενίες οικαστικών και τώρα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη φωτογραφία. Mm-hmm. Είναι και μικρότερα ξενοδοχεία στην ενδοχώρα της Κρήτης, τα οποία συμπράττουν σε αυτό το εγχείρημα. Mm-hmm. Και ουσιαστικά η δική μου φιλοδοξία είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο φιλοξενίας φωτογράφων στην Κρήτη. Ένα δίκτυο φιλοξενίας φωτογράφων, το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί και ένα δίκτυο διαφήμισης ουσιαστικά της Κρήτης. Γιατί, αν μη τι άλλο, οι φωτογραφίες που τώρα παρακολουθούμε, τολμώ να πω, πέρα από το κομμάτι της περηφάνειας που μας κάνει να νιώθουμε εμείς ως κριτικοί, είναι και μια διαφήμιση αυτή για το νησί μας. Είναι διαφήμιση και είναι και, δεν θα έλεγα ακριβώς διαφήμιση. Θα έλεγα ότι είναι μια αναφορά στον τόπο. Mm. Η Κρήτη γίνεται σημείο αναφοράς μέσα από τις φωτογραφίες αυτών των φωτογράφων. Σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Πέρυσι στο φεστιβάλ της Άρλα είδαμε πολύ συγκίνηση τις φωτογραφίες της Χλόια Ζομπάρντι, η οποία είχε φιλοξενηθεί τον Οκτώβριο του 2023 στην Κρήτη. Και ξαφνικά είδα αυτές τις φωτογραφίες από την Κρήτη μέσα στο πλαίσιο ενός διεθνούς φεστιβάλ. Και το διαφήμιση δεν το λέω αποκλειστικά, δεν τρώμε τον εμπορικό όρο η διαφήμιση να πουλήσουμε την Κρήτη. Με αυτό που αντιπροσωπεύει η Κρήτη, με τον πολιτισμό της, με την εικόνα της, με τους ανθρώπους της. Εγώ προτιμώ τον όρο διάδραση. Διάδραση. Γιατί μέσα σε αυτό τον όρο υπάρχει έννοια της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Άρα η Κρήτη συνομιλεί μέσα από τις φωτογραφίες της. Συνδιαλέγεται. Με άλλα περιβάλλοντα, με άλλους τόπους, με άλλους ανθρώπους. Έτσι. Βλέπω ότι το 2024 έχει ανοίξει ένας νέος κύκλος φιλοξενίας φωτογράφων με τις φιλοξενίες 4 γυναικών φωτογράφων από τη Γαλλία και τη Ρωσία. Ναι. Αυτή τη στιγμή ακόμη είναι εδώ η Αλίσα η Μαρτίνοβα, η οποία φιλοξενείται στον Άγιο Νικόλαο στο Μίνος Μπιτς του Ιδρύματος Μαμιδάκη και η οποία έχει σαν θέμα τον άνθρωπο και την επίδραση της σύγχρονης τεχνολογίας πάνω του. Οπότε δεν υπάρχει, αυτή η προσέγγιση δεν είναι μόνο διάστατη και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Δημιουργούνται σύγχρονα φωτογραφικά αρχεία τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε άλλες δράσεις, όπως ήταν πέρυσι η έκθεση της φωτογραφίας που έγινε στην πινακοθήκη Σάββας Πετράκης της Βιάννου, αυτή την όμορφη και επίσης αθέατη πινακοθήκη. Οπότε θέλω να πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα σημαντικό φωτογραφικό υλικό, οι δράσεις δεν σταματούν μόνο στο κομμάτι της φωτογραφίας. Μεταφέρονται και σε οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τον πολιτισμό και με την με την εικόνα μας, με τη ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με πτυχές που ενδεχομένως να τις έχουμε ξεχάσει. Ξέρετε, είναι πολύ διαφορετικό όταν βλέπουμε μια φωτογραφία και πώς έχει αποτυπωθεί στο φακό, πώς έχει αποτυπωθεί στη φωτογραφία και στο κλικ και λέμε, αχ, αυτό είναι Κρήτη. Το βλέπουμε με μια άλλη οπτική. Το έχω ξαναδεί και το βλέπουμε αλλιώς. Το βλέπουμε με άλλα μάτια. Ακριβώς, αυτό ακριβώς κάνουν οι σύγχρονοι φωτογράφοι. Αποτυπώνουν φευγαλαίες στιγμές
οι οποίες όμως είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, είναι η ζωή μας και καλό θα είναι να μην το ξεχνάμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και για τις όμορφες εικόνες τις οποίες προβάλαμε και οι οποίες περιλαμβάνονται, ξαναλέω, στο βιβλίο «Η αθέατη Κρήτη». Και το οποίο θα δοθεί δωρεάν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης όπου θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον Ηρακλή τον Παπαϊωάννου, επιμελητή του ΜΟΜΟΣ, Μουσείου Φωτογραφίας, και τον Πατρίκ Ντελά, εκπρόσωπο του Φεστιβάλ Φωτογραφίας του Νιόρ Βίλα Περοσόν, που είναι ένα φεστιβάλ 30 χρόνων και ασχολείται μόνο με φιλοξενίες φωτογράφων. Θα μας μεταφέρει την εμπειρία του. Πολύ και καλό όλους όσους αγαπούν αυτή την τέχνη να είναι κοντά μας για να ακούσουν αυτές τις μοναδικές καταθέσεις ψυχής. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά.